Καλωσορίσατε λοιπόν στην εκπομπή. Καλώς ευχαριστώ. Πώς περάσατε τις μέρες της καραντίνας, πώς πήγε, σας πήγε καλά, μέτρια, άσχημα? Θα μιλήσει η Έλληνα, γιατί όποτε βγαίνουμε μαζί μιλάω μόνο εγώ. Βέβαια υπάρχουν και εκπομπές που έχει μιλήσει μόνο εκείνη όταν πάει μόνη της. Τώρα όμως να ξεκινήσει να μιλήσει. Πώς περάσατε, Έλληνα? Περάσαμε πολύ ωραία. Περάσαμε με πολύ γέλιο στο σπίτι. Νομίζω ότι περάσαμε καλά γιατί κάναμε κάτι πολύ ακραίο. Ίσως είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στον πλανήτη που το κάναμε αυτό. Δεν ανοίξαμε καθόλου τηλεόραση να δούμε ειδήσεις. Καθόλου, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πολύ, πολύ σωστό για την ψυχική σας ηρεμία αυτό. Ακριβώς. Παρότι δεν με βολεύει επαγγελματικά. Πρέπει να σας πω, για να επιβεβαιώσω αυτό που λέει η Έλενα, ότι εγώ ειδικά τις ημέρες που είχαμε πολλούς νεκρούς, που μετρούσαμε νεκρούς, επέστρεφα στο σπίτι σαν να έχω φάει ξύλο, σαν να έχω παίξει box μετά το δελτίο ειδήσεων. Για να μιλήσω για μένα, το έκανα πολύ συνειδητά, γιατί θεωρούσα ότι στην ελληνική τηλεόραση, ενδεχομένως και στις τηλεόρασεις όλου του κόσμου, αυτό που θα προβαλόταν θα ήταν πολεμική ανταπόκριση. Και αυτό είχε εγώ, όμως τις απώλειες ενός πολέμου ο κορονοϊός. Ήταν πόλεμος. Ήταν πόλεμος. Ήταν πόλεμος με ηλεκτρικό, φαγητό και ίντερνετ. Και ορισμένοι παππούδες με τους οποίους συνομίλησα μου είπαν ότι ήταν χειρότερος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί τότε ήξερες από πού έρχεται η σφαίρα και μπορούσες να προφυλαχθείς. Σωστό. Ενώ εδώ όχι.